Κάτι, κύριε Δρύσα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το οικονομικό έτος 2016 είναι ένας προϋπολογισμός αυξημένος κατά 3,7%. Κυρίως όμως είναι ένας προϋπολογισμός κατανεμημένος με τέτοιο τρόπο ώστε να προσανατολίζεται στην κάλυψη των επιβουσών αναγκών όπως οι έκτακτες συνθήκες έχουν διαμορφώσει. Και σε ό,τι αφορά το λιμενικό σώμα και σε ό,τι αφορά τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου. Προς αυτή την κατεύθυνση οι συνολικές πιστώσεις θα καλύψουν και εκτός από την μισθοδοσία και τις πάγιες δαπάνες, θα καλύψουν και νέες προσλήψεις στελεχών του λιμενικού σώματος, αναγκαίες για την αντιμετώπιση των αναγκών του Ανατολικού Αιγαίου και για την καταβολή επιδόματος εξομάλυνσης στο προσωπικό και για τις επικείμενες μισθολογικές οριμάσεις και για τις αναδρομικές αποδοχές και για όλα αυτά τα εκκρεμή ζητήματα, αλλά κυρίως για αυτά που είναι επίγοντα. Επίσης, θα καλύψει δαπάνες μετακινήσεων που αφορούν τις ανάγκες του Ανατολικού Μετόπου, τις προμήθειες εξοπλισμού και συντήρηση επιχειρησιακών μέσων, τις δαπάνες προμήθειες καυσίμων και την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την τεχνική υποστήριξη ταμένων μέσων και πολλά άλλα που είναι απολύτως αναγκαία. Η πραγματικότητα διαμορφώνει αύξηση καταναλωτικών προσφυγικών ροών και προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε υποχρεωμένοι να κατανείμουμε τις επιλογές μας με τρόπο τέτοιο που να είμαστε απολύτως εντάξει. Όπως επίσης, κρίσιμο ζήτημα, η επιδότηση των γραμμών της ακτοπλοείας, δημοσίου συμφέροντος και προς αυτή την κατεύθυνση με ένα συνολικό προϋπολογισμό ύψους 81.400.000 έχουμε προγραμματίσει την πλήρη κάλυψη. Ως εκ τούτου, δεν μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή από αυτόν τον προϋπολογισμό προκύπτουν πολλά νέα ζητήματα. Όμως αυτό δεν σημαίνει, και θα καταλήξω την ομιλία μου με αυτό, ότι το Υπουργείο δεν έχει πολύ σημαντικούς προγραμματισμούς τις οποίες και σκοπεύει ακριβώς να διεκδικήσει την κάλυψή τους από ενωσιακούς και άλλους πόρους που δεν προβλέπονται στον παρόντα διαγωνισμό. Ήδη και μέσα από το μικρό και συρρυκνωμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων φέτος, την τελευταία στιγμή και μετά τις καταστροφές και για τη Σκόπελο και για την Ίδρα και για άλλες περιοχές, κατορθώσαμε να έχουμε μια σημαντική, μικρή αλλά σημαντική παρέμβαση στήριξης και ενίσχυσης των περιοχών αυτών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά λιμενικές εγκαταστάσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβλημα της συζήτησης που διεξάγεται για τον προϋπολογισμό είναι ένα άκρως πολιτικό πρόβλημα. Γιατί στην πολιτική, και εδώ πραγματικά η ομιλία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του Χρήστου Μαντά, ήταν απολύτως εύστοχη. Η πολιτική είναι η προοδευτική, προωθητική σύνθεση αντιθέσεων και αντιφάσεων. Δεν μπορείς να τις αγνοήσεις, ούτε τις αντιθέσεις, ούτε τις αντιφάσεις. Σημασία έχει, για να κρινόμαστε όλοι, ποιο κλειδί χρησιμοποιεί κανείς για να αναγνωρίσει αυτές τις αντιφάσεις, για να αναγνωρίσει τις αντιθέσεις, για να σταθεί απέναντι σε αυτές, για να σταθεί υπέρ των πολλών ή υπέρ των λίγων στις αντιθέσεις, για να αναγνωρίσει δυσκολίες, για να γνωρίσει τα αίτια που παράγονται αυτές οι δυσκολίες και για να προχωρήσει σε μια κατεύθυνση που να συνθέσει προωθητικά μέσα από αυτές τις δυσκολίες. Αντί γι' αυτό έχουμε τη γνωστή παραπολιτική αντιπολίτευση. Αυτό που λέγεται, που έχει επικρατήσει όλα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, ίσως και διεθνώς, την αποδόμηση του αντιπάλου.
Είναι η μεταμοντέρνα συνεισφορά του μηντιακού συστήματος στην πολιτική, στην άλωση της πολιτικής, το οποίο υπάρχει πια και μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Δεν είναι πολιτική αυτό, κύριε συνάδελφε, είναι παραπολιτική. Η αποδόμηση δεν έχει καμία σχέση με την αυστηρή και αναγκαία κριτική της αντιπολίτευσης προς κάθε κυβέρνηση. Γιατί ακριβώς αποφεύγει τις ευθύνες. Ο λόγος ο αντιπολιτευτικός του ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση προς όσα λέγονται, ήταν μεν σκληρός. Πολλές φορές μπορεί να πει κανείς εκ των πραγμάτων ότι μπορεί να αποδεικνύεται εκ των υστέρων και ως υπερβολικός, ως ρητορική, αλλά ποτέ δεν ήταν αποδομητικός. Ήταν προς την κατεύθυνση της σύνθεσης της εναλλακτικής πρότασης. Πού είναι η εναλλακτική πρόταση σε αυτή την κατεύθυνση? Πού είναι η καταξίωση της πολιτικής? Πού είναι η δικαίωση της πολιτικής? Η πολιτική δικαιώνεται με την εναλλακτική πρόταση. Και προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε πλέον σε ένα φαινόμενο όπου δεν αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση απλώς ένα κόμμα ή δύο ή τρία κόμματα. Την αντιπολιτεύεται ένα καθεστώς, ένα σύστημα. Κατά περίεργο τρόπο τα κόμματα αυτά παίζουν και λιγότερο ρόλο. Παίζουν ρόλο ουραγού. Την πρώτη γραμμή την κρατούν τα οικονομικά, τα μηντιακά και άλλα συμφέροντα. Και έρχονται τα κόμματα ουραγοί να υπηρετήσουν ό,τι η μηντιακή ταυτοποίηση κάθε μέρα βγάζει στην επικαιρότητα. Και άλλοι κύκλοι. Και έρχονται να τα αξιοποιήσουν και μέσα στη Βουλή. Αυτό είναι κόμματα ουραγή. Δεν έχουν καμία σχέση με κόμματα που συγκροτούν προγραμματικές και υπεύθυνες πολιτικές τάσεις. Και είναι ακριβώς πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι ενώ εμείς ποτέ δεν μιλήσαμε για οικουμενική κυβέρνηση, εν τούτης σήμερα διαρκώς διωγγώνεται το φαινόμενο μιας οικουμενικής αντιπολίτευσης. Όλοι ενωμένοι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, με τρομερά παραπλανητικά ψέματα, με παρατηρήσεις, ενώ αρνούνται για παράδειγμα στο Συμβούλιο των Αρχηγών να συζητήσουν τα ζητήματα του ασφαλιστικού και της κοινής τάσης όλου του πολιτικού κόσμου και όλου του πολιτικού φάσματος να μην υπάρχουν μειώσεις στις συντάξεις. Αρνούνται σε αυτό να πάρουν θέση, αρνούνται να κάνουμε ένα μέτωπο απέναντι σε όλες τις μονεταριστικές νεοφιλελεύθερες πιέσεις που τις ξέρουμε. Τώρα έρχονται να δικαιώσουν εκ των υστέρων, και αυτό το έχουν κάνει σε όλες τις περιπτώσεις και τώρα αυτές τις μέρες για τη Σέγγεν και για όλα αυτά, να δικαιώσουν δήθεν μια κριτική στην κυβέρνηση. Ποια είναι η θέση επομένως των κομμάτων? Μια οικουμενική αντιπολίτευση απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία αναγνωρίζει τις αντιφάσεις, αναγνωρίζει τις αντιθέσεις, παραδέχεται να λειτουργήσει μέσα σε αυτές για να συνθέσει προωθητικές κινήσεις προς την κατεύθυνση υπέρβασης με συγκεκριμένη επιλογή, μεροληπτική επιλογή υπέρ των πολλών. Αυτά λοιπόν δεν μπορούμε να τα αγνοούμε και να κάνουμε μια συζήτηση για τον προϋπολογισμό που όντως είναι η κορυφαία συζήτηση και να καμωνόμαστε ότι δικαιωνόμαστε. Διότι εδώ η αντιπολιτευτική ρητορική φτάνει και στα όρια της προβοκάτσιας. Ήδη για το προσφυγικό ακούσαμε και ακούμε καθημερινά και στις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά με ενδιαφέρει κυρίως αυτά που λέγονται στη Βουλή ως πολιτικός λόγος. Για το προσφυγικό ακούσαμε τον υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού, τον κύριο Βαρβιτσιώτη, να μας λέει ότι συστηματική παραβίαση κάνει η Ελλάδα στη συνθήκη Σέγγεν, έχοντας αφήσει ανοιχτά, αφύλακτα και χωρίς κανένα έλεγχο τα σύνορά της. Αυτό δεν είναι προβοκάτσια. Αυτό δεν είναι ταύτιση με όλες εκείνες τις πολιτικές διαφόρων κρατών που επιλέγουν τον εθνικό εγωισμό και την εθνική περιχαράκωση κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι βούτυρο στο ψωμί όλων εκείνων των κρατών που διαλέγουν την εθνική περιχαράκωση και τον εθνικό εγωισμό να λέει ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού τρομάρα μας της Νέας Δημοκρατίας ότι η Ελλάδα
παραβιάζει συστηματικά τη συνθήκη Σέγγεν, έχοντας αφήσει ανοιχτά και αφύλακτα χωρίς κανένα έλεγχο τα σύνορά της. Πού είναι τα αφύλακτα? Πώς προσβάλλει το λιμενικό σώμα και όλους τους ανθρώπους που από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλο αυτό το καιρό, νυχθημερών, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Βραβεύτηκαν ήδη από την UNICEF, θα βραβευτούν από την Ακαδημία Αθηνών. Και αυτό είναι το λιγότερο. Έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση και των νησιωτών και του ελληνικού λαού. Πού είναι τα αφύλακτα σύνορα? Τι σημαίνει για τον κύριο Βαρβιτσιώτη και για όποιον λέει τέτοιες λόγες αφύλακτα σύνορα? Τι θα μπορούσαν να ήταν τα φυλασσόμενα όταν το λιμενικό σώμα έχει υποδεχθεί πάνω από 700.000 πρόσφυγες με βάση τις διεθνείς συνθήκες? Τους έχει καταγράψει μαζί σε συνεργασία με την αστυνομία και έχει διασώσει σε επιχειρήσεις διάσωσης πάνω από 90.000 χωρίς ούτε μία απώλεια ανθρώπινη ζωής. Και όσες ανθρώπινες ζωές χάσαμε, τις χάσαμε σε ναυάγια και όχι στις διαδικασίες της έρευνας διάσωσης. Δεν ξέρει ο στρατηγικός σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας ότι η έρευνα διάσωση δεν είναι μόνο ανθρωπιστικού πεδίου δραστηριότητα, αλλά πίσω από αυτήν κρύβονται και συγκρούονται τεράστια γεωστρατηγικά συμφέροντα και ανταγωνισμοί? Δεν ξέρει ότι αν δεν διασώσει το ελληνικό λιμενικό σώμα αυτές τις χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, θα διεκδικηθεί η διάσωση από κάποιον άλλον? Και αυτό θα οριοθετήσει και σύνορα και πολλές άλλες περιοχές προνομιακής δράσης? Δεν τα ξέρουμε αυτά? Δεν τα μάθαμε ποτέ την αλφαβήτα της έρευνας διάσωσης και της γεωστρατηγικής της σημασίας? Παρόλο ότι εγώ είμαι πρόθυμος να μπορούσε η έρευνα διάσωση να είναι εστιασμένη μόνο στην διάσταση την ανθρωπιστική. Αλλά αυτά είναι αλφαβήτα. Τα αγνοούμε. Πού είναι η πολιτική? Αυτή είναι προβοκάτσια και παραπολιτική. Και προχωρείς, αν κανείς μέσα σε 6 λεπτά, 7 που μίλησε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον άλλα αντίστοιχα 6-7 τέτοια, δεν θα τα αναφέρω γιατί δεν έχω το χρόνο, ήδη τον εξάντλησα, τέτοιας διάστασης παραπλανητικά ψέματα, τα οποία δεν είναι απλώς και μόνο παραπλανήσεις. Λειτουργούν προβοκατόρικα, λειτουργούν επικίνδυνα, λειτουργούν σε βάρος του ελληνικού λαού, σε βάρος της χώρας. Αντίστοιχο, κύριος Μηταράκης, υπεύθυνος ναυτιλιακής πολιτικής, ναυτιλίας της Νέας Δημοκρατίας, καταθέτει ερώτηση και μάλιστα στο τέλος ζητάει και την παρέτηση της κυβέρνησης, γιατί φεύγουν, λέει, οι εταιρείες οι ναυτιλιακές από τον Πειραιά. Θα του απαντήσω. Θα το απαντήσω με όλη τη σοβαρότητα που έχει το θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Υπάρχει ρευστότητα, κινητικότητα, ανταγωνισμός στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στην Κύπρο. Βεβαίως και υπάρχει. Βεβαίως και υπάρχει. Φαινόμενο ότι ο Πειραιάς χάνει την ισχύ του ως λιμενικό κέντρο δεν υπάρχει. Ρωτήστε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ρωτήστε το Ναυτικό Επιμελητήριο. Μην ρωτάτε την κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτό προβοκάτσια ή δεν είναι, όταν ο ανταγωνισμός είναι ακριβώς σε πλήρη εξέλιξη και είναι ένα σωρό χώρες, κράτη και άλλα διεθνή συμφέροντα και ευρωπαϊκά και μεσογειακά και διεθνή με ανοιχτά τα μέτωπα για να πλήξουν την ελληνική ναυτιλία και να διεκδικήσουν μερίδιο από την ισχύ της? Αυτό τι είναι? Είναι πολιτική εναντίον της κυβέρνησης? Έχει καμιά σχέση αυτό με πραγματική κριτική? Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό δώστε μου για να καταλήξω σε αυτό που προανήγγειλα, αφαιρώντας πάρα πολλά από τον προγραμματισμένη ομιλία μου. Βασικές πολιτικές και μεταρρυθμιστικές κατευθύνσεις του Υπουργείου. Τρεις άξονες. Μεταρρύθμιση, αναδιοργάνωση βασικών τομέων ευθύνης του Υπουργείου. Παρεμβάσεις για την αύξηση δημοσίων εσόδων και αναδιοργάνωση... Κάντε λίγο ησυχία, κύριε Υπουργέ, και εσείς, αν είναι δυνατόν, συντομεύετε. Λίγο ησυχία, διακόπτεται, θα έχει τελειώσει τώρα. Και ο κύριος Υπουργός τελειώνει. Ακόμα. Θεού, εδώ ο κύριος Γιουλέκας υπερδιπλασίασε το χρόνο του. Κύριε Υπουργέ, μετά διαμαρτύρεστε για το χρόνο. Διακόπτεται συνεχώς, χάνετε κι εσείς από το χρόνο.
Λοιπόν, και ο τρίτος άξονας, εξοικονόμηση πόρων και καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες. Η αναμόρφωση της ναυτικής εκπαίδευσης, η αναδιοργάνωση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, ο ανασχεδιασμός του ακτοπλοϊκού συστήματος, η αλλαγή του συστήματος προσλήψεων στο λιμενικό σώμα και η προοπτική ίδρυση Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος, η αναμόρφωση της δημόσιας πλοϊκής υπηρεσίας, το Μητρό τουριστικών πλοίων, τα τέλη πλοών τουριστικών σκαφών και ο εξυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργιών με το ηλεκτρονικό εισιτήριο και το πρότυπο ναυλοσυμφώνου στον κλάδο των τουριστικών σκαφών, όπως και η δραστική επίλυση του προβλήματος των άνυδρων νησιών με πρωτοβουλίες που η Γενική Γραμματεία Αιγαίου ήδη είναι σε εξέλιξη με τον Γενικό Γραμματέα της, τον κύριο Γιαννέλη, και με την ίδρυση του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής και την επικείμενη ίδρυση του Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής, είναι λίγοι από τους βασικούς τομείς που αυτή τη στιγμή ήδη έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη ο προγραμματισμός του Υπουργείου μας, με συνολικότερη, μάλιστα, και τέλειωσα με αυτό, αναδιοργάνωση του οργανισμού του ΙΝΑΠ, εξυγχρονισμό του πλωτού χερσαίου και αέριου στόλου και αναθεώρηση του πλαισίου που ρυθμίζει τις μεταθέσεις των στελεχών, και με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν και οι δομές και θα εξορθολογιστούν οι δαπάνες του Υπουργείου. Αυτά είναι στοιχεία μιας πολιτικής, της πολύ δύσκολες συνθήκες που βήμα-βήμα ξετυλίγουμε και οργανώνουμε και σε αυτόν τον τομέα, όπως και σε όλους τους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής. Ευχαριστώ.